και προσπαθεί, ενώ τώρα έχουμε την σέντρα για τους κιτρινόμαυρους. Ο Μπάμπης και ξεκίνεται στην αντεπίθεση ο Ηρόδοτος από την δεξιά πλευρά. Να δούμε, πάτησε ωραία την μπάλα εκεί ο Αλμπάν, ο οποίος βγήκε τώρα για το Φραγκουλάκι. Φραγκουλάκι θα κάνει το αριστερό σούτ, η μπάλα θα βγει κόρνερ. Στο 10ο προς 11ο λεπτό της αναμέτρησης, στο 0-0 εδώ στο γήπεδο της Ελιάς, θα βγει η σέντρα. Να δούμε αν θα προλάβει, δεν κατέληξε out, είναι, παραμένει εντός γηπέδου με πολύ ωραίο τρόπο. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από την αριστερή πλευρά. Μια σέντρα σούτα και πάλι ο Σπανός θα μπλοκάρει στο 11. Με τη μία προσπάθησε ο Φραγκουλάκης για να βρει τον Μπάμπη, ο οποίος αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά. Ωραία, έξυπνη πάσα ήταν εκεί προς τον Μιρτέλη. Να δούμε όμως αυτή την προσπάθεια με τον Φραγκουλάκη, ο οποίος έκανε το σούτ. Μουρτζάκης, Φραγκουλάκης, ένα ωραίο σούτ που έγινε από τον Αλμπάν, νέα επέμβαση από τον Σπανό σε κόρνερ. Δεύτερο λάθος και η μπάλα φτάνει τώρα στον Μπαρδάκη, ο Ρόδος αναπτύσσεται τώρα από την αριστερή πλευρά, ξεκίνονται τρεις, είναι ο Φραγκουλάκης, βγάζει για τον την σέντρα αυτή από κοντινά, τελικά έχουμε το 1-0 με τη σέντρα που βγήκε από τον Νάκα από την αριστερή, από την δεξιά πλευρά. Έγινε η κεφαλιά, ο Βεζριτζόγλου μέσα στην περιοχή. Τοπικές κατηγορίες, θα δούμε τον Μυρτέλη, ωραία, θα μπει μέσα στην περιοχή ο Μυρτέλη, θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει το σούτ, έβγαλε ο Ζαφύρης πριν η μπάλα φτάσει στον Ζιρδέλη, η μπάλα απομακρύνθηκε. Της αθλητικής εξόρμησης Κατσαμπά, που έχει γράψει τη δική της ιστορία στον χώρο του τοπικού ποδοσφαίρου, αναδεικνύοντας αρκετούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές που έκαναν καριέρα. Να δούμε αυτή την προσπάθεια που βγαίνει από τη δεξιά πλευρά για την ομάδα του Ηροδότου με τον Νάκα. Τελευταία στιγμή είχαμε την απομάκρυνση. Υποδέχεται ο Μπουρδάκης. Φραγκουλάκης. Για να δούμε, πλασαριστά θα γίνει. Φραγκουλάκης. Στριφογυρίζει. Βγάζει για το Βεζιρτζόγλου. Η μπάλα, να δούμε το σουτ που θα γίνει από τον Μπουρδάκη. Κεφαλιά που έγινε, θα καταλήξει out. Το πρώτο 45 λεπτό που σε λίγο θα ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθηκε ήδη με την... Τώρα εκτέλεσε γρήγορα. Φρόχου, κεφαλιά που θα γίνει, να δούμε. Έρχεται και ο Ζιρδέλης. Φάουλ όμως υπάρχει πάνω στον τερματοφύλακα της ομάδας του Ηροδότου. Δεν πέρασε. Διόρθωσε ο Μπετινάκης το λάθος που έκανε πριν από λίγο και τώρα Τάγκινης. Θα γίνει το σούτ από την αριστερή πλευρά. Έρχεται όμως από τη δεξιά πλευρά στον Άκα. Ο Φρόχου θα κερδίσει το φάουλ. Έχουμε και κίτρινη κάρτα και αποβολή βέβαια. Έχουν ανέβει πλέον οι ποδοσφαιριστές της Νέας Αλικαρνασσού. Ο Βλαχάβας έχει το χώρο για να βγάλει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά θα γίνει το 2-0 για την ομάδα του Ηροδότου σε αυτή την αντεπίθεση, εκεί που φαινόταν ότι η ομάδα της ΑΕΚ πίεζε. Ο Ντελία τώρα θα βγάλει για το Φρόκου. Φρόκου ωραία μέσα στην περιοχή, να δούμε, θα κάνει και το αριστερό σούτ, θα πέσει ο Ζαφύρης και θα βγάλει σε κόρνερ. Μπήκε στην περιοχή και με το αριστερό έκανε το σούτ και πάλι Φρόκου. Θα βγει η σέντρα σουτ, την μπάλα θα καταλήξει out. Στο τείχος, περιμένοντας το σφύριγμα και ο δάσκος βεβαίως το ίδιο, που θα είναι ο εκτελεστής αυτού του φάουλ για την ομάδα του Κατσαμπά. Με το δεξί μπάλα κατέληξε out. Τελέστηκε το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, εύκολα απομάκρυνε η άμυνα του Ηροδότου και παράλληλα έχουμε το σφύριγμα της λήξης.